Συνάντηση στο πλαίσιο τη προετοιμασία τη επίσκεψη Μιτσοτάκη στην Άγκυρα είχε στο Λονδίνο ο Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Κυγεραπετρίτη με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν. Ο Πιέρο Τζανετάκο μαζί μα θα μα πει περισσότερα. Πιέρο. Ναι, Μαρία, πράγματι, μια συνάντηση, μια επαφή, η οποία όπω είχε γίνει και την προηγούμενη φορά, περίπου στα τα τέλη Φεβρουαρίου περίπου, δεν ήταν γνωστό ότι θα πραγματοποιηθεί. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών στην πλατφόρμα 6, δύο άνδρε συναντήθηκαν στο πλαίσιο τη προετοιμασία τη επικείμενη συνάντηση, όπω είπε στον κ. Κουμτζοτάκη στην Άγκυρα. Είναι προγραμματισμένη, να θυμίσουμε, για τι 13 Μαου. Σύμφωνα με τι δικέ μα πληροφορίε, καθώ στενεύουν ουσιαστικά τα περιθώρια μέχρι και το ταξίδι του Πρωθυπουργού στην Τουρκία, οι δύο πλευρέ αναζήτησαν κοινό τόπο και ημερομηνία για αυτή τη συνάντηση, προκειμένου στην ουσία να καθορίσουν την ατζέντα, την ημερήσια διάταξη πάνω στην οποία θα κινηθούν οι δύο ηγέτε στην Τουρκία. Να πούμε ότι ουσιαστικά μετά και την ολοκλήρωση του νέου κύκλου των επαφών Ελλάδα-Τουρκία σε αυτού του τρει πυλώνε που πλέον όλοι γνωρίζουμε, πολιτικέ διαβουλεύσει μέτρα οικοδόμηση εμπιστοσύνη και θετική ατζέντα. Οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών εξέτασαν την πρόοδο που έχει γίνει μέχρι σήμερα, αλλά και τι προοπτικέ για ορισμένε περαιτέρω συμφωνίε που θα μπορούσαν να υπάρξουν στο εγγύ μέλλον. Να σημειώσουμε πάντω ότι από την πλευρά τη Αθήνα ξεκαθαρίζεται τελευταία σε κάθε τόνο ότι δεν πρόκειται στην συνάντηση με τον να συζητηθεί η νομική διαφορά που αναγνωρίζει η Ελλάδα, δηλαδή περιοριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Θα καθοριστούν όμω τα επόμενα βήματα του ελληνοτουρκικού διαλόγου, με του δύο ηγέτε πάντω να αναμένεται να συναντηθούν και στην Σύνοδο Κορυφή του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο στην Ουάσιγκτον. Μάλιστα. Πιέρο Τζανετάκο, να σε ευχαριστήσω πολύ.